Είστε μικρούλα και δεν το θυμάστε. Ξέρετε πληγές. Ούτε να γελάσω δεν έχω όρεξη. Μου επιτρέπετε. Βεβαίως, κύριε Γιακουμάτη. Ξέρετε πληγές. Σε ηλικία 6, 7, 8 χρόνων που πήγαινα σχολείο στην Αγία Βαρβάρα στο Εγάλαιο, στη δεκαετία του 60, 50, 60, 70, σε όλα τα σχολεία είχαμε ένα τυρί κίτρινο Ολλανδίας, γάλα ουντρίτσια σκόνη και μια φέτα από κουραμάνα. Κύριε Γιακουμάτε. Συγγνώμη, να τελειώσω. Να τελειώσω, μα δεν είναι αδιάσπο. Σα λέω ότι αυτό το έχει ξαναζήσει η ελληνική κοινωνία. Προσέξτε. Τα χρόνια. Κύριε Γιακουμάτε. Αν θέλετε να μα επιστρέψετε στη δεκαετία του 50-60. Όχι, αυτό θα έχετε καταφέρει. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι η φτώχεια σήμερα και η απόγνωση έχει δυστυχώς επιστρέψει στην ελληνική κοινωνία στο 50-80. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτή την κρίση τι υπάρχει, αλληλεγγύη, αγάπη. Και ο καθένας να προσέχει να μπορέσουμε να δώσουμε ένα κανένα κοινωνικό. Κανένα όχι στην Τρόικα υπάρχει. Εκτός από υπάρξει την αλληλεγγύη. Πρέπει γιατί υπάρξει η αλληλεγγύη για πάμε να υπάρχει. Τρόικα, λοιπόν. Πρέπει να έχω εγώ πάμε για στην να Τρόικα, δώσω λοιπόν. Δίπλα. Πάμε στην Τρόικα, σας λέω. Θα υπάρξει σύντιο, θα υπάρχει παρέμβαση και είναι πράγματι ένα γεγονός που το ζει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Γιακουμάτε. Αυτό το συσίτιο το ακούμε από πέρσι. Από πέρσι ακούμε ότι θα δοθεί συσίτιο στα σχολεία και θα δοθεί με τρόπο διακριτικό για να μην πληγωθεί αξιοπρέπεια των παιδιών. Έχουν γίνει κάποιες ενέργειες, κοινωνικά παντοπολία, κοινωνικά από εδώ, από εκεί τα πάντα. Δεν ξέρω αν θα γίνουν κι άλλα. Πρέπει να γίνουν. Δεν είναι θέμα δικό μου. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση που περιγράφεται. Και ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Πώς? Με αλληλεγγύη και με από το Υπουργείο να δοθεί ξανά πάλι το πρωί το συσίτιο.